Είμαι η Λουίζ Μισελ, αγωνίστρια της Παρισινής Κομμούνας. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μαζί με άλλους συντρόφους κρατούμενους στο δρόμο για το Σατορί. Αναγκάστηκα να παραδοθώ υπό την απειλή δολοφονίας της μητέρας μου. Μας συνέλαβαν επειδή ταχθήκαμε σε ένα σκοπό, να διεκδικήσουμε την ελευθερία μας. Και το κάναμε παλεύοντας τα οδοφράγματα. Βλέπω καθώς περπατάμε τα παπούτσια. Αυτά τα κόκκινα παπούτσια. Ίδια και παράλλαχτα με αυτά που φόραγε η Ναταλή. Η συντρόφισσα Ναταλή. Η κοπέλα που τα φορά δεν της μοιάζει, μα έχει την ίδια έκφραση με εκείνη. Ή τουλάχιστον έτσι μοιάζει στα δικά μου μάτια. «Ναταλή, φέρε δύο ακόμα. Χρειαζόμαστε περισσότερα χέρια», φώναξαν χωμένα. Το συσίτιο είχε ξεκινήσει και άλλη μια μέρα μας τα οδοφράγματα είχε ξημερώσει. Ένα τσούρμο πεινασμένοι και εξαντλημένοι σύντροφοι, αλλά και συντρόφισσες, που βρίσκονταν κι αυτές στην πρώτη γραμμή της μάχης, είχαν κατακλείσει τους πρόχειρα στημένους πάγκους. Ήταν αποκαμωμένοι, μα το μάτι τους έσταζε αίμα. Ήταν ολοφάνερο πως αυτή η ορμή για ελευθερία τους κρατούσε ακόμα όρθιους. Μας κρατούσε ακόμα όρθιους. Με την Ένωση Γυναικών για την Άμυνα του Παρισιού, κάναμε τα δύνατα δυνατά για να στηρίξουμε τους κομμουνάριους στον αγώνα. Τους περιθάλπταμε. Τους προσφέραμε φαγητά. Ράβαμε τα στρατιωτικά ρούχα. Τους προμηθεύαμε. Μα το κυριότερο, ήμασταν αυτές που πολεμούσαμε στο πλάι τους. Το Παρίσι υπολείπεται σε άντρες μαχητές. Η συνεισφορά των γυναικών είναι απαραίτητη. Πρέπει να δώσουμε το σύνθημα ώστε να πολεμήσουν με τη μέγιστη ορμή. Όσο θα μπαίνουν στη μάχη και στη δράση, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα αποκτούν. Είχε φωνάξει η συντρόφισσα Αντρέ Λεό, τονώνοντας το πνεύμα των υπόλοιπων γυναικών ακόμα περισσότερο. Την τελευταία μέρα, θυμάμαι τη Φαμπιόλα να ρωτάει μια συντρόφισσα που περνούσε φουριόζα και έμοιαζε σαν χαμένη, αν είναι καλά. Η άλλη ξαφνιάστηκε. Ήταν βυθισμένη στις σκέψεις της. Μουρμούρισε κάτι και την προσπέρασε, συνεχίζοντας να μιλάει μόνη της. Ακούγονταν κραυγές, ο ήχος των όπλων, αλλά και δυναμικά συνθήματα. Αισθανόμουν τη δύναμή μας, τη λαχτάρα που είχαμε να προστατεύσουμε όσα είχαμε κατακτήσει. Μα η λύσα του εχθρού να καταστήλει την επανάστασή μας ήταν μεγάλη. Στο νοσοκομείο έφερναν τον ένα τραυματία μετά τον άλλο. Αίματα, δάκρυα και σύγχυση παντού. Μια κοπέλα αναγνώρισε τον αγαπημένο της όταν του καθάρισαν το πρόσωπο από το αίμα που το είχε καλύψει. Έβγαλε μια κραυγή απόγνωσης. Μετά από λίγο πέθανε στα χέρια της. Μια άλλη κοπέλα δεν πρόλαβε να αποχαιρετήσει την αγωνίστρια αδερφή της που πέθανε στη μάχη. Περπατώ προς το Σατορί και μου έρχεται στο μυαλό η ιστορία με το νεαρό ζευγάρι που πυροβολήθηκε και έμεινε μέρες να κοίταται στην αυλή ενός σπιτιού. Η γυναίκα επέζησε τελικά και τη βρήκαν την τρίτη μέρα. Τέτοιες σκηνές έβλεπες μόνο. Σκληρές σκηνές, γεμάτες πόνο. Ο εκοφαντικός ήχος των όπλων, μπερδεμένος με τις κραυγές πόνου, αλλά και τα συνθήματα, στήχιωναν την κάθε μέρα μας. Μα ήμασταν ενωμένοι στον κοινό μας σκοπό. Κρατούσαμε ο ένας το χέρι του άλλου. Κι έτσι αντέχαμε. Η εργατική κυβέρνησή μας πάλεψε τόσο για να πάρει την πρωτεύουσα στα χέρια της και να την κρατήσουμε για πάνω από δύο μήνες. Δεν θα παραδίδαμε έτσι εύκολα τα όπλα. Η αιματηρή σφαγή έδειξε τον πόθο της αστικής τάξης της Γαλλίας να πνίξει την επανάσταση. Η ματωμένη αυτή βδομάδα κόστησε πολλές ζωές. Εκτός από τους μαχητές μας, πέθαναν και πολλοί άμαχοι. Γυναίκες και παιδιά. Παλέψαμε με σθένος και γενναιότητα. Και ο αγώνας μας αυτός θα μείνει ανεξίτηλος στην ιστορία και τη συνείδηση των ανθρώπων. Το πιστεύω τόσο αυτό. Και είναι το μόνο που μου δίνει δύναμη τούτες τις ώρες. Τα κτίνη μας ξυπνούν μες στη νύχτα. Διαλέγουν στην τύχη κάποιους. Τους αναγκάζουν να σκάψουν τους ίδιους τους τάφους. Και στη συνέχεια τους πυροβολούν. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να βγω ζωντανή από αυτό. Αν όμως τα καταφέρω, θα εκδικηθώ για τους αδερφούς μου. Μέσα στο μυαλό μου νιώθω το απαλό σκοτάδι μιας ανοιξιάτικης νύχτας.
Είναι Μάης του 1871 και βλέπω την πορφυρή αντανάκλαση από τις φλόγες. Είναι το Παρίσι που φλέγεται. Αυτή η φωτιά είναι μια αυγή. Εσύ που πάντα νοιάζεσαι για τους άλλους να έχουν να φάνε και ας μην έχεις εσύ, να έχουν ρούχα να ντυθούνε και ας κρυώνεις εσύ, πήρες την απόφαση να πολεμήσεις. Σ' όποιον σου λέει γύρνα στο σπίτι σου, εσύ του δείχνεις δίπλα σου το κοκαλιάρικο παιδί σου. Οι δρόμοι του Παρισιού σε καλούνε να γίνεις κι εσύ μέρος της ιστορίας τους, δίπλα στους μεγάλους ζωγράφους να ζωγραφίσεις κι εσύ. Όχι με χρώματα, αλλά με το ίδιο σου το αίμα να ποτίσεις τον καμβά της Επανάστασης. Εκεί στα οδοφράγματα βρίσκεις και τις άλλες γυναίκες. Βλέπεις τα μάτια τους το νιάξιμο, συνέχεια ρωτάνε. Ποιος δεν έφαγε, ποιος δεν έχει κοιμηθεί. Άλλες πλέκουν πουλόβερ και κάλτσες, κι άλλες γιατρεύουν τους τραυματισμένους. Τις ακούσα κούραστα να τραγουδάν τη Μασαλιώτιδα. Ούτε η βροχή δεν κόβει τη δυνατή τους τη φωνή. Ρωτάς πότε θα πάρεις κι εσύ το βόλι. Σύντροφοι, θέλω κι εγώ να πολεμήσω. Πιστεύω κι εγώ στην κομμούνα και θα την υπερασπιστώ. Μαζί μπήκαμε σε αυτή τη μάχη, μαζί θα νικήσουμε. Μετά από 71 ημέρες, με μισόκλειστα τα μάτια σου κοιτάς τον καινούριο ήλιο να βγαίνει. Πολέμησες, έκλαψες, έθαψες τους νεκρούς σου. Κοίταξες για μία τελευταία φορά το αγαπημένο σου Παρίσι και τώρα ήρθε η ώρα να κοιμηθείς κι εσύ, μέχρι τη μέρα που ο ήλιος δεν θα δύσει ποτέ ξανά. 1871. Στα οδοφράγματα του κόκκινου Παρισιού. Είναι κρύα μέρα, χωρίς να χιονίζει όμως. Ο ήλιος είναι παρόν, χωρίς να ζεσταίνει την ψυχή μου. Οι γείτονες με παρηγορούν, προσφέροντας κάτι ζεστό έτοιμο να φάω, αυτό το βράδυ που δεν κατάφερα ούτε να φάω, μα ούτε και να κοιμηθώ τελικά. Το μυαλό μου είναι στις μάχες και τα οδοφράγματα όπου θυσιάστηκε ο γιος μου. Είμαι ο Βίκτορ Ουγκό. Κοιτάζω από το μικρό παράθυρο όλους εκείνους που με έχουν ακούσει έστω μια φορά στη ζωή τους ή ξέρουν γράμματα να διαβάζουν κείμενα, να βρίσκονται τώρα κάτω από το σπίτι μου για να με συνοδεύσουν. Αγώνας, υπομονή, μάχες, πόνος, ελπίδα, κουράγιο και ένας νεκρός γιος. Αυτό είναι το πλέρωμα του χρόνου για εμένα. Αυτό είναι το πλέρωμα του χρόνου για κάθε άντρα, πατέρα, παππού που κυδεύει το βλαστάρι του. Η πλατεία της Βαστήλης με την περιφορά του νεκρού σώματος φαντάζει βουβή και ψυχρή. Τα όπλα φαντάζουν κενά γράμματα. Οι άθλιοι σύουν τώρα τη γη για να αγκαλιάσουν τους κομμουνάριους όλου του κόσμου. Σκίσε της μοίρας το άδικο. Μίλα μου για οργή, για σαμποτάζ. Φίλα όλες τις γυναίκες για χατήρι μου. Δώσ' μου έναν τόπο κόκκινο να ζήσω. Εδώ μας ζώνουν χίλιοι θανάτοι το λεπτό. Εδώ μας δόκανε της λισμονιάς νερό να πιούμε. Εδώ μας φέρανε βασανισμένοι αετοί. Μα θα τους μάθουμε εμείς, λεύτερα να πετούνε. Όμως τι είπαν πρέπει να ακούσεις. Πάνω από τις παιδιάδες. Από εκεί βλέπω τις μάχες, τις μάζες. Όλα τα συναφή. Βλέπω τους φούρνους να ψήνουν τα ψωμιά. Χιλιάδες τελάρα ζύμιστα καίνε η πέτρινη δράκη. Τα χέρια των σπιτών οικοκυρών γεμάτα αγκάθια. Γεμάτα αγανάκτηση τρυπάν τις ζύμες με λαχτάρα. Μετά την πρώτη ζυμωσιά, πριν ρίξουν τη μαγιά, ακούγονται όλες μαζί να αναστενάζουν και ρωτάω γιατί. Γιατί ο πόνος να φτουράει για να φτιαχτεί κάτι όμορφο, γιατί. Ανάθεμα τα αστέρια που ειρωνεύονται τον τόπο μας. Βιάζουν την ασχήμια με το φως τους. Το φως αυτό ζηλέψαμε εμείς οι κομμουνάροι. Παρίσι, νεκροταφείο Père Lachaise. Αν το Παρίσι είναι η πόλη του φωτός, όπως λένε, μέσα σε αυτό το νεκροταφείο, εδώ που πραγματοποιήθηκε η σφαγή 147 κομμουνάρων, εδώ υπάρχει η πιο φωτεινή γωνιά αυτής της πόλης, ο τείχος των ομόσπονδων, ή αλλιώς ο τείχος των κομμουνάρων. Σήμερα υπάρχει εδώ μνημείο αφιερωμένο στην Παρισινή Κομμούνα. Εδώ είναι θαμμένοι οι Γάλλοι κομμουνιστές που πολέμησαν στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Εδώ είναι θαμμένος και ο Πολ Ελιάρ. Κοιμάται
και είναι σίγουρος ότι οι αθάνατες αγαπημένες του, οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που κάποτε τη συνάντησε στο γράμμο και του ζήτησε να λυτρώσουν την ανθρωπότητα από τους φασίστες, ότι δεν το ξέχασαν ποτέ. Εδώ είναι θαμμένος και ο μαχητής κομμουνάρος Ευγένιος Ποτιέ, ο ποιητής που έγραψε το πιο όμορφο ποίημα του κόσμου, ο ποιητής που σήκωσε την πιο πύρινη πένα του κόσμου για να γράψει «Εμπρός της γης η κολασμένη», η Διεθνής, ο ύμνος των εργατών όλου του κόσμου. Πόσοι εργάτες ανά τον κόσμο δεν τον έχουν τραγουδήσει στη δική τους γλώσσα? Πόσοι επαναστάτες δεν τον τραγούδησαν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα? Αυτό τον ύμνο τραγουδάμε και εμείς σήμερα. Εμείς που είμαστε σήμερα εδώ, σε αυτό το σημείο της πόλης του Παρισιού, 150 χρόνια μετά την Παρισινή Κομμούνα, όχι μόνο για να αποτίσουμε φόρο τιμής, αλλά για να μελετήσουμε τα διδάγματα από αυτή την πρώτη έφοδο στον ουρανό, από αυτή την πρώτη φορά που η εργατική τάξη μπήκε στο επίκεντρο της κοινωνικής εξέλιξης. Η εκδήλωσή μας είναι παράξενη φέτος. Τηρούμε τις απαραίτητες αποστάσεις, αλλά πόσο κοντά νιώθουμε ένας τον άλλον όταν τραγουδάμε με τις γροθιές μας υψωμένες «Ας μη λείψει κανείς». Γιατί κανείς δεν λείπει σήμερα από εδώ. Φοράμε μάσκες, αλλά τα στόματά μας έχουν φωνή. Οι φωνές μας έρχονται από μακριά και ταξιδεύουν μέσα στην ιστορία. Συναντούν τις φωνές των κομμουνάρων τότε που στις 18 Μαρτίου του 1871 φώναξαν ότι αρνούνται να παραδώσουν τον οπλισμό τους στη γαλλική κυβέρνηση. 150 χρόνια μετά από αυτό το προάγγελο της νέας κοινωνίας, ακόμα και μέσα σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη της πανδημίας, συνεχίζουμε τον αγώνα για την υγεία, για τη δουλειά, για τα καθημερινά προβλήματα του λαού. Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια κοινωνία που θα βάζει στο επίκεντρο τη ζωή και τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων. Μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Και